Η Νέα Δημοκρατία επιδίωξε μια ευρεία και τολμηρή συνταγματική αναθεώρηση ώστε αφενός να αλλάξει ρυθμίσεις που αποδείχθηκαν προβληματικές, όπως το άρθρο 16 ή η σύνδεση της αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή με την προκήρυξη εκλογών και αφετέρου να θέσει τις βάσεις για μια ασφαλή και δυναμική πορεία της χώρας στο μέλλον. Αυτό μεταξύ άλλων τόνισε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής της τηλεόρασης του Center Pre-News με τον Νίκο Σπιτσέρη, ο σύμβουλος επικοινωνίας και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία για τον ομό Καβάλας, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Ο κύριος Λαζαρίδης επιπλέον τόνισε ότι δεν υπάρχει ένα σχηματισμός που μπορεί να διασώσει αυτή την κυβέρνηση. Το μόνο ουσιαστικό που μπορεί πλέον να κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι να ανακοινώσει επιτέλους την ημερομηνία των εκλογών για να τελειώνει αυτή η φαρσοκομωδία. Αν είχα εφημερίδα και έβαζα ένα τίτλο, κύριε Σπιτσέρη, θα έλεγα ότι ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός. Καταρχήν, πολύ σωστά το είπατε. Είναι μια συμπλήρωση στο κυβερνητικό σχήμα. Θα έβαζα ένα τίτλο ότι ήταν μια προσθήκη στην κυβέρνηση ορφανών του Άκη και κυπουρών του Γιώργου Παπανδρέου. Αναφέρομαι στον κύριο Μωραΐτη. Ορφανών και κυπουρών. Μήπως είστε σκύρος, κύριε Δηλαδή. Αυτή η πραγματικότητα. Αυτή είναι και δεν είναι άνοιγμα στην κέντρο αριστερά, γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος, πώς τον είπαμε, Τόλκας. Εκτός από το σαρκείο τους κουβαλάνε κάτι άλλο. Ο κύριος Μωραΐτης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχαντζόπουλου διαχρονικά, ο δε κύριος Τόλκας ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, άνθρωποι οι οποίοι νομίζω ότι στην κοινωνία και στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών δεν λένε απολύτως τίποτα. Και θα έλεγα, κύριε Σπιτσέρη, ότι είναι άλλη μία κίνηση του κυρίου Τσίπρα που δείχνει την αγωνία του, θέλει να νομίζει ότι μπορεί να εκφράσει την κέντρο αριστερά. Θέλει να νομίζει ότι με τέτοιου είδους προσθήκες, το τονίζω ξανά, παρόλο που μπορεί να λέτε ότι είναι σκληρό, ορφανών του Άκη και κυπουρών του Γιώργου Παπανδρέου, νομίζει λοιπόν ότι θα μπορέσει να ανακάμψει. Η πορεία της κυβέρνησης είναι μία αναστρέψιμη. Η ήττα που έρχεται σε όλα τα επίπεδα για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Καμένο, βεβαίως, δεν τον ξεχνάμε τον κύριο Καμένο, θα είναι κοφαντική, κύριε Σπιτσέρη. Δεν θα γλιτώσει ο κύριος Τσίπρας όσους ανασχηματισμούς και αν κάνει και όσους ορφανά και κυπουρούς και αν βάλει στην κυβέρνησή του.